Όταν αναζητούμε πολύτιμα αντικείμενα ή κρυμμένους θησαυρούς που αφορούσαν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το βάθος δεν ξεπερνάει το ένα μέτρο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και πολύ πιο λίγο. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνη την περίοδο τα πάντα γινόντουσαν γρήγορα και δεν υπήρχε χρόνος το να σκάψουν μεγαλύτερο βάθος. Τότε οι αντάρτες σκάβανε με κράνη και με ξυφολόκες, οπότε ήταν αδύνατον να κατέβουν κάτω του ενός μέτρου. Και βέβαια ήταν πάντα με την προϋπόθεση να γυρίσουν σύντομα να πάρουν αυτά τα αντικείμενα. Αν μιλάμε για αντικείμενα παλιότερης περίοδου, τότε το βάθος αυξάνεται και μπορεί να φτάσει και τα 2 και τα 3 μέτρα.